Με τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος της εξαφάνισης του ηλικιωμένου ζευγαριού των Αμερικανών στη Μεθόνη, που το πρωί της Παρασκευής βρέθηκαν και οι δύο νεκροί σε χαράδρα 200 μέτρων στην περιοχή Πέντε Δρόμοι στον Ταΐγετο. Φωτιά θανάτου στο κενό φαίνεται ότι έκανε το ζευγάρι των δύο Αμερικανών που εδώ και καιρό αγνοούνται. Θα πρέπει να σημειωθεί πως βρισκόμαστε στην περιοχή Πέντε Δρόμοι στον Ταΐγετο, εδώ που βρέθηκαν τα ίχνη του αυτοκινήτου που οδηγούσαν. Ο Ντέιβιντ Χάρισον Ρόμπινσον, 83 ετών, και η σύζυγός του Λουκριτία Ρόμπινσον, 80 ετών, δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής από τον Ιανουάριο, οπότε και η κόρη τους δήλωσε την εξαφάνισή τους. Για την αναζήτησή τους είχε κινητοποιηθεί ολόκληρος μηχανισμός, ενώ συνέδραμαν και εθελοντικές οργανώσεις. Και κοίταγα μου εδώ καρακλαδί σπασμένο αυτά και δεν είδα πουθενά. Αλλά δεν φαντάστηκα ποτέ ότι μπορεί να έχει πέσει στο γάμο, γιατί με μπέρδεψε το σίδερο που υπήρχε. Αλλά υπήρχε χώρο και έπεσε. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να προσεγγίσουν στο σημείο του αυτοκινήτου. Ενώ εκλήθη και κλιμάκιο της έκτης ΕΜΑΚ από την Πάτρα για να συνδράμει στην επιχείρηση. Σήμερα 1:20 ειδοποιηθήκαμε από την ελληνική αστυνομία ότι στην περιοχή εδώ του Ταϊγέτου Πέντε Δρόμων εντοπίστηκε από τον drone της αστυνομίας ένα όχημα που τέριαζε στο όχημα που ψάχαμε να βρούμε τους δύο αγνοούμενους Αμερικάνους που, όπως γνωρίζετε, πριν από ένα μήνα, ότι εντοπίστηκε στην κήτη του ποταμού. Η υπηρεσία μας επενέβη με 4 οχήματα και 10 άντρες. Ήρθαμε στο χώρο. Φτιάξαμε 2 ομάδες, η μία να κατεβεί στην κήτη του ποταμού και μία από εδώ επάνω, γιατί πιθανολογήσαμε ότι μπορεί να έχουν πεταχτεί κάποιο από τα πτώματα, σωρούς μάλλον, να έχει πεταχτεί έξω. Οι πληροφορίες που είχαμε ήταν 2 χιλιόμετρα πιο πέρα, προς τα όρια με το νομό Λακωνίας, και τώρα είπαμε να ρίξουμε μια ματιά και εδώ από κάτω, το οποίο θεωρούσαμε ότι είναι πιο απίθανο να βγει κάποιος εκτός από εδώ, γιατί όσο να είναι προστατεύεται από την μπάρα. Και έτσι ήταν η μπάρα, αλλά είναι χαμπυλάκι, πήδηξα από πάνω, αλλά δεν είδα κάτι που να μου δώσει κάτι να καταλάβω ότι κάτι έγινε εδώ. Αρχικά το ντρόουν της ελληνικής αστυνομίας εντόπισε στην περιοχή Πέντε Δρόμοι στον Ταΐγετο το αυτοκίνητο του ζευγαριού των Αμερικανών σε μια χαράδρα 200 μέτρων. Είμαστε η εξειδικευμένη υπηρεσία μη στελεχωμένων σκαφών, η μοναδική που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία αυτή τη στιγμή. Καταφέραμε και εντοπίσαμε ένα αμάξι το οποίο προσωμείαζε στις περιγραφές, ένα ανοιχτό μπλε ήταν το χρώμα του, και αμέσως ειδοποιήσαμε και πυροσβεστική και τους άλλους φορείς. Στο σημείο και εκτός του αυτοκινήτου βρέθηκαν οι δύο σωροί. Ο ένας σωρός, εικάζουμε ότι είναι ο γυναικείος, είναι γύρω στα 80-90 μέτρα κάτω από τον δρόμο, συμπρόσκουση το όχημα πιθανώς πετάχτηκε έξω, και ο δεύτερος σωρός βρίσκεται γύρω στα άλλα 80-90 μέτρα πιο κάτω, και αυτός έχει βγει έξω από το όχημα. Το όχημα είναι μες στην κήτη του ποταμού, στα 200 μέτρα από εδώ, όπως βλέπετε, δεν υπήρχε κανένας μέσα στο όχημα. Η επιχείρηση ήταν δύσκολη, καθώς ο γκρεμός είναι απότομος. Οι πυροσβέστες προσπάθησαν να προσεγγίσουν το σημείο που ήταν δύσβατο και να ανασύρουν τις σωρούς των δύο ηλικιωμένων που βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία, κάνοντας πραγματικό αγώνα δρόμου πριν πέσει το σκοτάδι. Και οι δύο σωροί εντοπίστηκαν εκτός, ο ένας στα 90 μέτρα από εδώ και ο άλλος περίπου στα 180 μέτρα πιο κάτω.